Τώρα έχω τη χαρά να υπορευθώ μια γυναίκα που θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια. Στην καρέκλα αυτή λοιπόν σε λίγο θα κατήσει μια γυναίκα που ξεκίνησε στα 14 της από το πουθενά. Από το πουθενά ανέβηκε πάνω σε ένα πάρκο και από τότε δεν κατέβηκε ποτέ. Μια γυναίκα που έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους. Έχει πουλήσει ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό, πράγμα σπάνιο. Μια γυναίκα της οποίας η καρδιά το λέει, δηλαδή είναι μια γυναίκα με τσαγανό. Είναι στάρ με την έννοια ότι ό,τι και να κάνει θα απασχολήσει την κοινή γνώμη, θα συζητηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλετε. Η ίδια δεν μασάει και δεν κολώνει πουθενά. Έχει πει μερικά από τα πιο ωραία λαϊκά τραγούδια που έχουμε ακούσει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει πανικό έτσι για την πλάκα μόνη της. Κυρίες και κύριοι, η Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήρθες, Κλάρα μου. Καλώς σε βρήκα, αγάπη μου. Γεια. Καλά που σε βλέπω, το κουνάς, εγώ νόμιζα ότι δεν μπορείς να περπατήσεις. Είχες κάνει θέμα, λες και... Όχι καλέ, γιατί, ποιος το είπε αυτό. Που πήγες να δολοφονήσεις τους ανθρώπους μέσα σε ένα λεωφορείο. Έμαθα ότι πήρες φόρα σαν καμικάζι να δολοφονήσεις ένα λεωφορείο. Το λεωφορείο. Στους ανθρώπους. Το λεωφορείο έφταιγε. Έτσι λένε. Αλλά ένα συνεργάτη σου μου είπε, ξέρεις τι. Τι σου είπε. Ότι δεν υπάρχει stop σε κανένα δρόμο για την Άντζελα Δημητρίου. Διότι κάθε και προχωράει μπροστά. Προχωράει μπροστά, είναι της Άντζελας Δημητρίου. Και ποιον πάρει ο χάρος. Ποιον πάρει ο χάρος. Έτσι, μπράβο. Ότι ζουν οι άνθρωποι. Δεν έπαθες πολλά. Τι κάνεις, αγάπη μου, όχι λίγο στα πόδια. Τι να κάνω, καλά είμαι, αφού βλέπω σένα χαίρομαι. Κι εγώ το ίδιο. Και χαίρομαι. Ξέρεις ότι είμαστε και συνομήλικοι. Το είπες, το αποκάλυψες ακομπλεξάριστα και είμαστε συνομήλικοι εντελώς ακριβώς. Είσαι μικρότερη 5 μήνες. Τα ακούσετε, εσύ είσαι παππούς. Όχι. Εγώ είμαι γιαγιά όμως. Τι να κάνουμε. Μασάς που είσαι γιαγιά. Δεν μασάω με τίποτα και τίποτα. Έχει πατήσει φρένο κανένας γκόμενος γιατί είσαι γιαγιά. Να σε δει και να πεις είμαι γιαγιά, ξέρεις εγώ. Αφού το ξέρουμε εγώ πριν. Κανένας. Κανένας. Αλλά αυτά είναι θέματα που θα πούμε να, μετά. Ναι, ακριβώς. Μετά. Αλλά εγώ χαίρομαι που πάλι ξανά έκανες την ανεξάρτητη. Λες και δεν ακριβώς. Το ξέραμε. Λες και δεν το ξέραμε. Ανεξάρτητη. Ναι, ανεξάρτητη είναι το νέο κομμάτι μας. Και το οποίο κομμάτι μας θα το δούμε και σε βίντεο κλιπ. Αμέ. Αμέ. Αλλά το θέμα είναι ότι για σένα τα γράφουν τα τραγούδια, για την πάρτι σου τα γράφουν. Δεν, δηλαδή. Για την πάρτι μου. Δηλαδή για αυτό που είσαι, όχι για σένα τα τραγούδια. Για τη μούσα τους. Για τη μούσα τους. Είμαι μια μούσα. Τι να κάνουμε. Σιγά μην είσαι ανεξάρτητη, είσαι μια ζωή. Ανεξάρτητη, καλά. Όχι. Α, κορίτσια. Α, τώρα. Ανεξαρτησία. Όχι. Α, καλά, τώρα. Τρία χρόνια είμαι μόνη μου, χρυσό μου. Τρία χρόνια. Κανέναν, ναι. Θέλαμε ανεξάρτητη για πάρτι. Τα προηγούμενα. Για την πάρτι μου. Και όποιο με χαλάει, τον κάνω πέρα. Ναι, 33 χρόνια την έπινε, γινόταν πίσω από κάθε γκόμενο, έτρεχε μέσα να είσαι. Να... Τι να κάνω, τι να κάνω. Τι να κάνω, βρε Πέτρο μου, κι εγώ καμιά φορά. Είχε μπαλάκια. Παιδάκι μικρό παντού. Είμαι, θέλω κι εγώ αγάπη. Ναι. Αλλά ναι. Τίποτάω. Αν εξαιρετικό του άντρε, α πούμε, κατάλαβε. Που είμαι λίγο. Είμαι λίγο μαζόχα. Έχουμε τον Κέτσι που είναι μια χαρά. Πάλι μίλησε ονόματα. Όχι, δεν ρε παιδάκι. Σε παρακαλώ πάρα. Το στυλ είναι στο δικό. Α, φτάνει, φτάνει, όχι. Αλλά μετά βρήκε εσύ κάτι άλλο. Πού του κάνει άλλο το χατήρι. Όχι, πού του έβρισκε. Μην του λε, παιδί μου, με τα ονόματά του. Να. Τώρα θα σε μουτζώσουν. Είμαστε και φίλοι και σε σέβομαι, α πούμε, διότι είσαι κυρία. Δεν θέλω, παιδί μου, δεν είναι η υγεία μα. Φίλοι είμαστε, την υγεία σου. Φίλοι είμαστε, αλλά εσύ του έκανε διάσημου, εγώ φταίω. Πάντα σε μια γυναίκα δυναμική υπάρχει πίσω και ένα άντρα. Ναι. Εντάξει. Να κουμπάει. Αν αυτός ο άντρας δεν έχει προσωπικότητα, τι φταίω εγώ, ρε Πέτρο μου, φταίω εγώ. Εγώ αν είμαι πάρα πάνω από αυτόν, φταίω εγώ. Όχι, εγώ σου έστειλα. Μα, συγγνώμη δηλαδή. Όχι, ρε, φταίω, φταίω, εγώ. Φταίω, όχι, φταίω. Φταίω. Όχι, όχι. Δεν φταίμε εμείς ποτέ, οι άλλοι φταίνε. Κάτι τρέπεις, ωραία. Δεν φταίω εμείς εγώ. Φταίμε. Για τις επιλογές. Δηλαδή πρέπει να σε συστήνω εγώ, ας πούμε. Να μην σε ξέρουνε. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθω, καλά να πάθω. Καλά. Μα έτσι είναι. Καλά. Είσαι τώρα χαρούμενη και έτσι. Είναι, όχι, δεν κατάλαβες, έτσι είναι. Τι είμαι χαρούμενη, μια χαρά είμαι. Εγώ είδα μια συνέντευξη που έδωσε στα αποκαλυπτικά και έλεγε ότι μάλλον κάποια μαλακία έχω κάνει. Δηλαδή η Άντζελα πήγε μια χαρά
Όλα την Αγγελική την έκανα. Και την Αγγελική κομμάτια, την έκανε κομμάτια. Κομμάτια, ναι. Για κάντε μου, Λιανά, το βιολί αυτό. Γιατί δεν το κάνω. Να στο κάνω, λοιπόν, Λιανά. Λιανά, να καταλάβω τι κατάλαβε μια και η ζωή. Είμαστε τώρα πώ, είμαστε στη δεύτερη ηλικία. Εγώ έφτιαξα λοιπόν την Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Έτσι. Με χρυσού, πλατινένιου, επιτυχίε. 4 εκατομμύρια στο εξωτερικό που. Άστο, το έχουν πολύ λίγοι. Πάμε. Λοιπόν. Και με του άντρε, σαν Άντζελα Δημητρίου με είχαν. Δεν με είχαν ποτέ σαν Αγγελική. Κανένα του. Αφού. Και αυτό το παραπονό μου. Ο μόνος άντρας που με αγάπησε και δεν είναι ζωή και το λέω και στην εκπομπή σου και με αποκαλούσε Αγγελική και με φώναζε Αγγελική, έτσι, ήταν μόνο ο Θωμάς Παπαδοπουλής. Είμαστε συνομήλικοι, αν ζούσε τώρα δηλαδή, θα είμαστε παρέα γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που μου έλεγε θέλω να προσέξεις αυτό, να προσέξεις εκείνο. Μπορεί να μην είμαι δίπλα σου κάποια στιγμή, αλλά θέλω να το προσέχεις. Ναι. Ήταν ο μόνος. Ωραία, πάλι εντάξει. Σε άντρα γυρνάς όμως. Τι δεν έκανες εσύ για την Αγγελική. Τι δεν έκανα εγώ. Τι δεν κάνανε οι άλλοι. Λοιπόν, η Αγγελική λοιπόν δεν αγάπησε ποτέ την Αγγελική. Να τα πούμε έτσι. Εντάξει, την πόνεσε. Την πάτησε. Την ισοπαίδωσε. Δεν έκλαψε ποτέ για την ψυχή της. Έλεγε, πάει καλά η Άντζελα Δημητρίου και στην Αγγελική. Τώρα όμως, που τα χρόνια περάσανε, και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα η Άντζελα Δημητρίου, η Αγγελική έχει μείνει μόνη της. Η Αγγελική έχει κλειστεί στον εαυτό της, με λίγους φίλους, γιατί έτσι επέλεξε η ίδια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, ζω μόνη μου. Όταν σου λέω ζω μόνη μου, έχω φύγει και από το σπίτι μου που έμενα με τη μητέρα μου και με την κόρη μου. Και με το γαμπρό μου και μένω μόνη μου. Αυτό είναι και υγιές. Ήθελα κάπου, όχι, να κάνω μία οριοθέτηση σε κάποια πράγματα που έπρεπε να τα είχα κάνει. Άργησα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, συμφωνώ. Μπράβο. Να ασχοληθείς και με σένα. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Κοιτάω πάνω απ' όλα την Αγγελική. Αν θα έρθεις κάποια στιγμή και σε πάρει ο δρόμος σου προς Γλυφάδα, το κουδούνι μου ξέρεις τι γράφει. Αγγελική Κιουρτσάκη. Δεν γράφει Άντζελα Δημητρίου. Να είστε καλά. Εγώ ξέρεις, θέλω, μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και συγκινητικό αυτό ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε εμείς όταν μας έχουν καταστρέψει τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, το κλικ ποιο ήτανε. Δηλαδή, μια μέρα, πριν 3 χρόνια, λες, τι. Αυτό έγινε τώρα, έγινε πρόσφατα, δεν έγινε πριν 3 χρόνια. Ωραία. Το κλικ ποιο ήταν. Το κλικ, λοιπόν, ήταν ότι δεν μπορώ άλλο, πνίγομαι σαν άνθρωπος, πνίγομαι σαν ψυχή και πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω κάπου αλλού. Για να ηρεμήσω, πνιγόμουνα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό που σου λέω για μένα. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, άμα θα σου κάνω έτσι, μια κριτική. Και αυτό το λέω, μιλήσουμε... αυτό και πιστεύω να σε ετοιμά, το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Δεν το έχω πει πουθενά. Σου δίνω το λόγο μου. Εντάξει. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω αυτή. Απλά. Ναι, αμέ, βεβαίως. Ήταν σωστό να κάθεσαι με τη μάνα σου και την κόρη σου και τον γαμπρό σου. Όχι. Αυτό λέω. Αλλά όταν υπάρχουν κάποιες συνθήκες περίεργες που πρέπει να είσαι κοντά με τη μητέρα σου, γιατί μην ξεχνάς ότι η μητέρα μου έχει μείνει μόνη της. Έχασε έναν αδερφό, ο οποίος ήταν 57 χρονών. Έχει μείνει ο άλλος που είναι εν ζωή και είναι παντρεμένος. Ωραία. Και ξανά παντρεμένος και έχει και ένα παιδί μικρό. Η κόρη μου είναι 29 χρονών. Τη λατρεύω, την αγαπάω. Ωραία, και... αλλά πρέπει να ανοίξουν τα φτερά του. Αυτό λέω και εγώ. Για του άλλου. Πρέπει να γίνει 29. Η μητέρα μου δεν μπορεί να ανοίξει τίποτα τα φτερά τώρα, γιατί όχι, είναι 86 χρονών γυναίκα. Έχει τη δυνατότητα. Την αγαπάω, την πονάω και θα την προσέχω μέχρι την τελευταία στιγμή που θα βγει ψυχολογία. Αντζελάκι μου, αγάπη μου. Θέλω να σου πω το εξή. Συμφωνώ, αλλά μπορούμε να προσέχουμε του ανθρώπου μαζί με τον εαυτό μα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω είναι κακό και για την κόρη σου να είσαι από πάνω μου στο σπίτι. Ναι, δηλαδή, είναι κακό. Αυτό έκανα. Δηλαδή, αν εγώ γαμπρό. Άφησα λοιπόν. Και να φέρει η γυναίκα μου τη σπίτι την Άντζελα. Άφησα λοιπόν το παιδί μου και το γιο μου ελεύθερου να κάνουν τη δικιά του τη ζωή. Και εγώ λοιπόν κοιτάω από εδώ και πέρα τι θα κάνω με μένα. Όχι σαν την Άντζελα Δημητρίου, ας την Άντζελα Δημητρίου. Okay. Σου είπαν τακτοποιημένη. Για την Αγγελική. Η Άντζελα και η Αγγελική. Η Αγγελική ψυχή λοιπόν πρέπει να ηρεμήσει, Πέτρο μου. Αρκετά με έχουν να ταλαιπωρήσει. Συμφωνώ. Αρκετά μου έχουν. Χαίρομαι κάνει. Που μου το λες. Θέλω να ανασάνω. Χαίρομαι που μου το λες. Να ανασάνω. Ναι, να ανασάνεις αυτή τη φορά πάλι με το κόλλημα με άντρα. Όχι. Κοίταξε, εάν είναι κάποια στιγμή να έρθει κάποιος ο οποίος να είναι σωστός και να. Είναι μαζί μου σαν Αγγελική, okay. Να μ' αγαπήσει σαν Αγγελική. Θα το ψάξω πολύ όμως, έτσι, γιατί έχω καεί από όλες τις μεριές.
Και όποιος καεί, λέει, στο χυλό, φυσάει και ένα γιαούρτι. Ήσουν μια Όχι, δεν μπορώ άλλο. Ήσουν εκρηκτική γυναίκα. Κουράστηκα, όχι, δεν μπορώ. Κουράστηκα να δίνω για όλους και για μένα τίποτα. Ποιος ο λόγος. Μπορεί να βάλεις οριοθέτηση σε σχέση με έναν άντρα. Μα τώρα γίνεται οριοθέτηση, σου λέω. Όχι, ο άντρας, αγάπη μου, γιατί είναι από τη φύση του ένα μικρό παιδί κακομαθημένο. Συμφωνώ. Και κάποια στιγμή λέει ότι, κοίταξε, δεν μου σιδέρωσε καλά το πουκάμισο όπως το σιδέρωνε η μάνα μου, ας πούμε. Ή δεν μου μαγειρεύεις όπως μαγείρευε η μάνα. Τώρα μου κάνεις πλάκα. Αγοράκι μου γλυκό, κάνε μία έτσι, πιάσ' τον από εδώ και πες του στη μαμά σου. Τον μπούλο. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει να μαγειρεύω και έτσι έχω μάθει να σιδερώνω. Τώρα μην μου πεις ότι σιδερώνεις και μαγειρεύεις εσύ στους άντρες. Τα έκανα όλα. Μου κάνει... Τα έκανα δούλευες. Όλα, Πέτρο. Έβγαζες λεφτά, τραγούδα και σε έβγαινες και σιδέρωνες να μου κάνεις πλάκα. Όλα, σορκίζομαι. Το πουκάμισο. Πάντα. Τι πουκάμισο. Βιονική είσαι, μωρή. Μπορεί. Βιονική είσαι, τα κάνεις όλα αυτά μαζεμένα. Δεν το πιστεύω. Μπορεί, το ξέρεις. Για πες μου τώρα, έχει γίνει, και θέλω να το κανιβαλίσουμε μια μέρα μαζί. Ναι. Έχει γίνει ιστορία που σε έχει ενοχλήσει άλλες φορές, με το θέμα το Σαρδάμι, με το θέμα το λάθος. Καλά, έχω δει. Λοιπόν, έχεις δει. Μπορείς να γελάσεις με αυτά, ρε παιδάκι μου. Κοίταξε, ξέρεις τι κάνω τώρα, γελάω, ναι, ειλικρινά γελάω. Κάνω πλάκα, να γελάσεις. Γελάω. Πάμε να δούμε αυτά που συνευριάζανε και θα γελάσουμε σήμερα. Πάμε να γελάσουμε. Μεταξύ τρώω και ήδη υγιεινής, το έχεις μάθει αυτό. Κανείς. Σηκώνομαι το πρωί, τρώω, ας πούμε, μισό πιάτο από αυτό. Μισό από αυτό το ποτήρι. Μισό πιάτο από αυτό. Μισό από αυτό το ποτήρι. Τρώω και ήδη υγιεινής. Ο μάνατζερ είναι αυτός, όπως λέγανε παλιά, ο ατζέτης, που κλείνει δουλειές. Ο management είναι αυτός που φτιάχνει ένα καλλιτέχνη. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω ανάγκη να με φτιάξει. Οποιοςδήποτε management. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Δεν γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλω να πάρω το κρέας στο εγχώριο. Θέλω να πάρω το ελληνικό, το δικό μου, από το χωριό μου. Λέγεται Λαμουνί, που πάνε να πει η νύχτα. Λέγεται Λαμουνί, που πάνε να πει η νύχτα. Ό,τι ξέρω, και από ό,τι ξέρει και όλος ο κόσμος, σε έχω σπουδάσει. Άρα λοιπόν, έχεις δύο πτυχία στα χέρια σου. Ομιγέννητο, ομιγέννητο. Όταν έβγαινα στα κανάλια. Mm-hmm. Και μίλαγα μετά από όταν τελείωνα την πρότασή μου ή τη λέξη έτσι, μου. Είχα το στόμα μου για να το κοιμάσω. Γιατί έπαιρνε αναπνοή πάντα από το στόμα. Όταν λοιπόν έκανα την επέμβαση, μετά άνοιξε το διάφραγμα, πήρε το σώμα μου οξυγόνο, έτσι, καθάρισε το μυαλό μου και γι' αυτό ίσως να μιλάω και έτσι τώρα. Άντζη μου, μ' ακούς? Για να σε δω λίγο. Ναι. Μ' ακούς? Άντζη. Δεν είναι, συγγνώμη. Εντάξει. Η Άντζη δεν είναι εδώ, κυρία Δημητρίου. Αφήνω τους άλλους να πιστεύουν ότι είμαι χαζή, ότι είμαι αμόρφωτη, ότι δεν ξέρω να μιλάω. Και για να βγάζω κι εγώ ίντρικες, όπως βγάζουν και άλλοι καλύτερες. Εγώ χαίρομαι που το διασκεδάζεις, κορίτσι μου. Επιτέλους, παλιά νευρίαζες, να πούμε. Το διασκεδάζεις πια. Μια χαρά, όλα καλά. Ε? Το ντάκι που να φέρουμε εδώ δίπλα μου, ρε γαμώτο, δεν το σκέφτηκες. Αχ, είναι. Αχ, τι μου. Ε. Να είμαστε παρέα. Δυο άντζελες θα έχεις εδώ, δεν δες. Όχι δυο αγγελικούλες. Όχι δυο αγγελικούλες, ναι, σωστό και αυτό. Καλά, εσύ άντρας είσαι έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Πες μου. Άλλος το είπε, η Δύση το είπε, αλλά εσύ είσαι άντρας για την πάρτι σου. Ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια είναι το αυτό που έκανα για την πάρτι μου. Πώς το λένε για την πάρτι, γιατί. Πώς το είναι το κομμάτι, ρε παιδάκι μου. Ποιο παιδί μου, τη Μαρινέλα. Ποια θυσία. Το δικό σου. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει 300 χρόνια. Ξέρεις ότι το ποια θυσία είναι γραμμένο για το γιο μου, έτσι. Πιστεύω να το ξέρεις. Σοβαρά. Αυτό. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν γιαγκόμενο και το κάνω εγώ φαντασίωση. Όχι. Τώρα με χάλασε. Αν το σκέφτομαι ότι μου το λέει η μάνα μου. Όχι, ψυχή μου, να είναι. Τόσα χρόνια σκεφτόμουν ότι μου το έλεγε μια γκόμενα. Όχι, καμία γκόμενα. Και τότε είδε κάτι πώ σφύραγε. Καμία γκόμενα. Θυμάσαι που τεκνό πώ ήσουν, να σφύραγε. Αλλά ήταν άλλη γύρω-γύρω. Να σου πω. Και τώρα σφυράω, μωρό μου. Το ξέρω, το ξέρω. Το πιασα το εργαλείο και είδα. Ναι. Κάνει γυμναστική έτσι. Στο καλό κρασί, όσο κάθεται λέει, οριμάζει και γίνεται πιο ωραίο. Τα είδα από κοντά. Τι θέλεις τώρα, τα είδες από και κοντά. Και λέω, τα πιάσα και χάρηκα. Συγγνώμη, γιατί... σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τον ακούτε. Μόνο εδώ έπιασες. Ναι. Δεν είπα ότι έπιασα. Κοίταξε, γιατί εδώ έχουμε θέμα. Όχι, μετά. Και ρωτάω.
Κάνεις γυμναστική, κάνεις τίποτα ή έτσι είσαι? Ναι, κάνω γυμναστική. Α, κάνεις. Α, ναι. Ποια από αυτές που κάνω, πονταράκι, χεράκι, κόλο, έτσι, κάνεις? Όχι, έλα σπίτι να δεις τι κάνω. Με έχεις καλέσει δύο φορές σπίτι. Δεν έχεις έρθει όμως. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Σήμερα με κάλεσες, πότε να προλάβω? Δεν πήγες ακόμα. Ενώ ο Χαρδαβέλας ήρθε σπίτι μου. Α, ήρθε ο Χαρδαβέλας. Α, ναι. Μεγάλο λαμούγιο ο Χαρδαβέλας, ε. Τα έχει ζήσει όλα, είναι άντρας με αλφα κεφαλαίο, μάγκας ωραίος, ε. Και με τις γκόμενες της Κουτούπονα από μικρός. Μην τώρα ηρέμησε. Μην ακούει η γυναίκα του. Τώρα τα έχουμε πει με τον ίδιο. Τώρα έχει ηρεμήσει. Πάει τελείως. Ενώ εσύ δεν κάνεις τίποτα. Ζήσω αυτό περιστερά. Σαν και εσένα. Πόσα έχεις να κάνεις 6-3 χρόνια κι εγώ? Αύριο ψεύτη. Ψεύτα. Εσύ ψευτρώνει. Ψεύτης. Εγώ δεν είμαι. Σορκίζομαι. Τι, 3 χρόνια? 3 χρόνια στεγνά. Σορκίζομαι. Εγώ δεν ορκίζομαι. Εγώ ορκίζομαι όμως. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Καθόλου. Σαν το περίεργο. Εγώ, ναι, γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τώρα έχω μείνει άλλαλος. Γιατί, αγάπη μου? Τζάμπα και βελτιώσει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχουμε ανάγκη ένα όργανο, ας πούμε, για να σου το πω, μα τώρα, για να το καταλάβεις πιο καλά. Γιατί ναι, μου για φέρει, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Χρειάζεσαι ένα. Ναι. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Χρειάζεσαι ένα όργανο το, σαν το λάστιχο, εκείνο που ποτίζει τα λουλούδια και ανθίζουν. Αμπά. Αυτή την έννοια το λέω. Μπαμπά. Αμπά. Όχι. Γιατί θα πάρω ένα δικό μου όργανο, το έχω εκεί στην τραπέζι. Και να μην ζητάει και τίποτα. Ρε, Πέτρο. Και άμα διαμαζαρίζει και το νερό. Όχι, έτσι είναι, αγάπη μου γλυκιά. Δεν κατάλαβα. Σε πιστεύω ότι ορκίζει. Κάτσε εκεί και να μην κουνιέται, αγάπη μου. Να μην κουνιέται. Όπου... βέβαια. Έλα εδώ εσύ. Όπου θέλω εγώ το βάζω. Δεν ξέρω. Πάντως καταλαβαίνω ότι μας έχεις για μαλάκες εμάς. Γιατί? Μας έβαλες και άχρηστος και γι' αυτό τώρα. Τι να κάνουμε? Συγγνώμη, δηλαδή, η γυναίκα με ένα όργανο, ας πούμε, βολεύεται. Όχι, ρε παιδάκι μου, είναι το για συνολικό. Για να καταλάβω. Το συνολικό. Χάδια δεν θες? Χάδια, όχι, δεν θέλω. Κάνω μόνη μου χάδια. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν πειράζει. Έχω μπουκώσει. Μέχεις. Σε έβγαλα τελείως. Από το πλάνο σου, πάμε. Δεν μου λες τη διαφήμιση του παλικάρι που κάθονταν απέναντι. Άμα το έχουνε μία, το είχες ή δεν το είχες? Γιατί από ό,τι διάβασα έχεις πλακώσει ένα κλωτσέ μπουνιέ ανάποδο. Λες χτύπα άντρα, τον είχες, τι λες? Κοίταξε, όταν λες χτύπα άντρα, εννοεί τα αυγό, ρε παιδί. Ναι, ρε αγάπη μου, πλάκα, όλο ήταν, ναι, μια πλάκα, α πούμε. Εντάξει, όλο. Χτύπα άρεσαν. Εδώ, γιατί ο Φούντα με τη Μελίνα. Το είπαν και κάτι. Στο λαφί και κρατάω μαχαίρι. Μαχαίρι, μπα. Ναι, έχει στάσει τέτοια κατάσταση, γιατί σε έχω για γκόμενα τέτοιου τύπου. Του έχει τσακίσει ένα στο ξύλο, ε. Πονάει ακόμα. Πιστεύω. Ακόμα πονάει. Το θυμάται και πονάει. Το θυμάται και πονάει, ε. Το πιο ωραίο, αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά, το έχει πει χίλιες φορές και βαριέμαι. Το πιο ωραίο τη Βαγγέλη τη άντρεξε ποιο είναι, τη έτυχε. Είχε ένα γκόμενο. Και ήταν μια χαρά και τα λοιπά. Πάμε παντρευτούμε και τα λοιπά. Μπάει σπίτι, χαρούμενη, ψώνει, ζευγεί, γυρίζει πίσω και του βρίσκει με έναν άλλο γκόμενο. Διαφημίσεις. Και έπαθε εγκεφαλικό. Έπαθε εγκεφαλικό. Πάμε λοιπόν, κάναμε και εμείς την πλάκα, αφού έγινε πλάκα με τη διαφήμιση, κάναμε και εμείς τη δικιά μας στη διαφήμιση για να τη δούμε. Βάρασε ο άντρας. Με συνταγή που πήρε από μένα και δεν αξίζει στο όνομά μου μια πετσούλα αρνή για μένα. Χτύπα σαν άντρας. Οκ. Να είσαι καλά. Χτύπα σαν άντρας, κατάλαβες, κλωτσές που είναι σαν άποδες. Αυτή η διαφήμιση που έπαιξε μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm. Ήταν ακριβή διαφήμιση, καλή διαφήμιση. Είχε χιούμορ, είχε σαρκασμό. Άσχετα αν λέγανε βλακίες και δε. Ό,τι μαλακία θες μπορεί να πει ο καθένας, αλλά θέλω να πω ότι όταν φτάσαν θεσμικά να κόψουνε, το βρίσκω. Μα είχε τελειώσει ήδη, αγάπη μου. Ναι, γλυκιά, είχε τελειώσει, να κόψαν... την κόβουμε γιατί είναι. Και που την κόψανε ψυχή μου γλυκιά. Αντιφεμινιστική. Δύο μέρες δηλαδή ακόμα για να πούμε στο Πάσχα. Και τι έγινε? Όχι, δεν έχει σημασία αυτό. Λέω ότι είναι απαράδεκτο, ρε παιδάκι μου. Πώς το λένε, πολιτικά θα σου το πω. Άκου να σου πω κάτι. Όταν κάνω οτιδήποτε εγώ, το ξέρεις πολύ καλά ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ το συζητάνε, το σχολιάζουν, πάντα έτσι. Εγώ χαίρομαι. Γιατί μετά από αυτό, κοίταξε τι έβγαλα. Αυτό τι ετοιμάζω. Έκανε σειρά.
Από ό,τι έκανε, σειρά κοσμημάτων. Αυτό είναι τα δικά σου. Για θέλω να το δω. Τα λέει. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μισοφέγγαρο, ε. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα τα βγάλεις τώρα σε μαγαζιά, πώς θα πάνε, πώς θα γίνουν. Αυτά θα τα βγάλω ιντερνετικά και θα πουλάω και στη διάφορα μαγαζιά. Και πώς είσαι, κάθεσαι και σχεδιάζεις σπίτι. Με το μυαλό μου, αγάπη μου, γλυκιά, δεν το ξέρεις. Αφού δεν έχεις γκόμενο, τι να κάνεις και εσύ, κάνεις κοσμήματα. Όχι, αγάπη μου, κάνεις λάθος. Επενδύω σε μένα. Και εδώ. Α, και όλα. Όλα. Είσαι κοινό, μην μου πεις ότι ράβεις και το φόρεμα. Όχι. Όχι, πάλι καλά. Ήταν μια εποχή που ψώνιζες ό,τι πιο ακριβό κυκλοφορούσε. Αυτό είναι του Κωστέτσου. Αυτό είναι το Κωστέτσου. Πάρα πολύ ωραίο, by the way. Βασίλειος. Ξαναγύρισε ο Βασίλειος και ξαναγύρισε και χαίρομαι πολύ που ξαναγύρισε. Ο Βασίλειος ξαναγύρισε και είναι και πολύ καλά. Πολύ, πάρα ναι, πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά έχεις φορέσει τα ντερά σου στο παρελθόν. Ναι. Ήταν μια εποχή που κάνατε κούρσα. Ποια θα βάλει το πιο ακριβό φόρεμα. Όλες μαζί. Και εσύ, να το πω, και εσύ φόραγες ήδη από εκείνη την εποχή αυτά τα. Δείχνουμε από εδώ, δείχνουμε από εκεί. Να την πω τη λέξη, να την πω. Για. Τα ξέκολα. Και ποια δεν φοράει σήμερα ξεκολλά για σήμερα όλες φοράνε, αλλά η Άντζελα το ξεκίνησε. Όχι, για παίζουμε, όχι αγάπη. Ποια το ξεκίνησε. Άλλες βγαίνουν με μπόντι. Γιατί όχι, άμα το έχει να το δείχνουμε. Όχι αγάπη. Όχι. Ξεφτυλίζουμε το επάγγελμα της. Φιλάκια. Καμιά πιτσιρίκα τραγουδίστρια τη γουστάρεις. Πολύ καλές φωνές υπάρχουν. Πάρα πολύ καλές. Υπάρχουν πολύ καλές φωνές. Αλλά δεν υπάρχει εδώ. Τι. Αλλά δεν υπάρχουν τα λεφτά στην πίστα. Θα δείξει πορεία. Συμφωνώ. Και τα χρόνια. Ακριβώς. Αντζελάκι μου, γιατί είμαι ένα Αντζελάκι είσαι. Πάμε σε διαφημίσεις να βάλουμε κάνα φράγκα, ξαναγυρίσουμε για να έχουμε λεφτά να αγοράσουμε και κάνα CD. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό break, πάρα πολύ γρήγορο. Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι με τη Lady Άντζελα Δημητρίου. Το κουνάς βλέπω και στα μοντέρνα και το, και το έχεις το ρυθμό. Τι ωραίος Βαγγελάκη. Δεν είναι μόνο τα λαϊκά. Πού, τι έχεις χορέψει και τέτοιο, έχεις πάει ποτέ σε κλαμπ. Με προσβάλλεις τώρα, δηλαδή είναι δυνατό να με γκέι πάντα. Πάντα πηγαίνω. Με γκέι πάντα. Με γκέι, ναι. Είδες. Γιατί τι θέλεις. Όχι, πας, όχι, ρωτάω, καλό είναι. Πας δηλαδή. Αμέ. Και πάω και σε γκέι. Χαμένη πας. Γιατί. Αφού δεν. Τε. Αφού δεν. Εκεί. Εκεί. Για πάρτι μου. Μα τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Για την πάρτι μου. Ναι, να προσέξεις όμως εκεί που πηγαίνεις, γιατί και τρέχεις το βράδυ και. Τι μωρό μου, φοβάσαι. Και τίποτα, να προσέξεις, μην ξαναστουκάρεις πάλι πουθενά. Σταμάτα ρε Πέτρο, δηλαδή έλεος. Τι έλεος, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Ο χάρος πήγε δίκη μαγανιά. Με στη δική μου γειτονιά. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω. Γιατί μου έκανε. Γιατί μου έκανε. Σω τα μούτρα. Σω μου τα έκανε τα μούτρα. Μαλάρι μου. Λοιπόν, να πηγαίνει αλλά χαλαρά. Δεν λέγονται όλε οι οδοί Άντζελα Δημητρίου. Υπάρχει και πανεπιστημίου. Εσύ 14 χρόνια, πώ βγήκε κοτσάκι μου απάνω. Βγήκα το κακόμοιρο. Δεν τρόμαξε. Δεν τρόμαξε. Όχι. Τι μαγαζί ήταν. Πολύ καλό μαγαζί σε πλήρω χρόνο. Με τσιτσάνι. Με τσιτσάνι, μπέλου. Στο μαγαζί αυτό. Ναι, βέβαια. Μου κάνεις πλάκα. Ναι, βέβαια. Καθόλου πλάκα. Και σε βγάλανε 14 γη. Και δεν χαίστηκες απάνω στον κατουρίτη. Όχι. Όχι, από τότε ήσουν. Σαγανό. Από τότε ήσουν. Όχι. Είχες τα μπαλάκια από τότε. Και ταυτόχρονα δούλευες, έτσι. Mm-hmm. Αυτή την ιστορία που ξέρουμε και δεν χρειάζεται να ξαναξεκινήσουμε. Mm-hmm. Αισθάνομαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Και πρέπει να είσαι. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ειλικρινά σου μιλάω. Σε βλέπω. Καταρχήν σε βλέπω σε καλή χαρά. Είχες πριν 4 χρόνια και ήσουν σαν νεκροταφείο. Ήσουν ναι. Ήσουν σαν νεκροταφείο, σαν να ήσουν. Τότε λοιπόν που είχα έρθει για να το μάθει, ήμουν ναι, σε. Είχα πάθει σοκ τότε. Όχι. Είχα πάθει κατάθλιψη. Είχε κατάθλιψη. Για να το μάθει. Όλοι περνάμε μια κατάθλιψη. Εγώ την πέρασα. Μπράβο, λοιπόν. Και εγώ το ίδιο είχα πάθει. Ήσουν σαν καταστολή, δεν μιλάγαμε έτσι. Και σου λέω, δεν άπειρε, δεν έβλεπε, δεν γέλαγε. Δεν. Έτυχε να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. 12 ώρες και να μην ξυπνάω καθόλου. Ή να ξυπνάω να τρώω και να ξανακοιμάμαι. Ναι. Και να μην θέλω ούτε που μπάνιο, ξέρω εγώ, να κάνω. Τι να σηκωθείς, να σηκώσεις τηλέφωνο, να φτώσεις. Τίποτα, τίποτα. Και αυτό από πού σου ήρθε, το κατάλαβες, από τι. Ναι, από τον κύκλο γύρω-γύρω. Και πώς ξεκόλλησες από το λούκι αυτό.
Μόνη σου ή πήγες σε γιατρό? Μόνη σου. Άι σιγά σιγά να το... Ναι, σίγουρα μιλάω με μία ψυχολόγο που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ναι, και μου είπε, μπράβο, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να κινούμε, και δεν είναι κακό αυτό το να μιλάς έτσι. Ποιος είπε να είναι κακό, αυτό είναι παλιακά και αυτά που λέγανε, ναι, 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 είμαστε τρελοί. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Yeah, ωραία. Πάρα πολύ όμως. Είσαι σε μία φάση τώρα που ετοιμάζεις το δίσκο όλο. Mm-hmm. Ε? Πόσα κομμάτια έχουμε γραφτεί, δύο? Μέχρι τώρα έχω πάνω από έξι. Είναι 14 με 15 και θα βγουν από εφημερίδα όπως γίνεται πάντα. Έτσι γίνεται τα και τα γνωστά πια. Πια. Όχι, έτσι είναι και στην Αγγλία, έτσι είναι και αλλού. Τα γνωστά δηλαδή, πια. Δηλαδή ο μεγάλος Prince. Στεναχωριέμαι. Ας πούμε, νομίζω ότι ο τελευταίος δίσκος έχει βγει σε αγγλική εφημερίδα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Μη συνταγωνιάζει αυτό, γιατί. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι χάνονται οι αξίες έτσι. Όχι, είναι άλλος τρόπος πια. Πάει τελείως. Δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Καλώς μόνο. Δεν μπορείτε πουθενά σύντη. Έτσι είναι η τεχνολογία. Σε χαλάει η τεχνολογία, δηλαδή. Όχι, εντάξει. Εσύ είσαι εργαλείο καλής τεχνολογίας, αφού κρατάς τόσα χρόνια. Έχεις γερμανική τεχνολογία που είναι στη μόδα. Τι μόδα. Σ' αγαπάω εσένα. Και εγώ σ' αγαπάω και το ξέρεις. Σοβαρά στο λέω. Και σε ξέρω πολλά χρόνια και αυτό... Και αντέχει και έχεις φάει είναι, τα άρικα. Είναι συγκινητικό δηλαδή. Αλλά είναι και... η πρώτη φορά που σε βλέπω κουλαριστή. Και ενώ πάντα έχεις τον σαρκασμό και πάντα έχεις χιούμορ, τώρα είσαι χήμα κύμα, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Και χαίρομαι που σε βλέπω έτσι. Και αυτό είναι εκτός συνέντευξης για να τα λέω. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα, άλλο. Εγώ τι θέλω να κάνουμε τώρα, εγώ θέλω να μου πεις τραγούδι. Να σου ετοιμάσω κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, για πρώτη φορά που ήρθα στην εκπομπή σου μετά από, ναι, πάρα μετά πολύ από τόσα χρόνια. Αν βλέπω, έχεις το μικρόφωνο κρυμμένο. Πού το έχεις βάλει το μικρόφωνο, σαν και εκείνο που έχεις πει και το βάζεις παντού. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι, όχι. Είναι πιο μικρό ή πιο μεγάλο? Τι σε νοιάζει? Όχι, ρωτάω να καταλάβω τα γούστα σου. Σημασία έχει πως το δουλεύεις. Σωστό και αυτό. Μόνη σου θα είσαι ή... ή θα μου φέρεις κανέναν άνθρωπο? Μόνη σου θα είσαι, θα τραγουδήσεις? Με το μικρόφωνο. Όχι, θα έρθει και ο Γιώργος Σαμαχάτος. Είναι ο μαέστρος μου. Το ξέρω, που τα γράφει. Γιώργο! Γιώργο, έλα γόρι μου. Είμαι και συνθέτης και στιχουργός. Τα έχεις γράψει εσύ αυτά. Και τα παίζεις κιόλας και τα ενορχιστρώνεις κιόλας. Τι άλλο κάνει? Αυτά. Την πάρουμε, μας κάνει και μαγειρεύει. Πάμε. Τα πάντα όλα μέτρια. Μια εποχή από όλα. Όλα γίνονται γρήγορα. Προσέχοντας και τώρα, με υλικά ουδέτερα που έρχονται με φόρα, ευθύνες και συνέπειες στο τούκου για την ώρα. Δάκρυα φέραμε, κάτω κοιτάμε. Έχουμε πάψει πια και δεν μιλάμε. Δάκρυα φέραμε, κάτω κοιτάμε. Αν συνεχίσουμε, ας τα να πάνε. Μπράβο, Αγγελάρα. Ωραία κομμάτι, αγόρι μου. Και ωραία στίχη. Πολύ. Η στίχη είναι του Γιώργου του Μαχάτου και η μουσική είναι του Γιάννη του Κουρκουμαλή. Πάρα πολύ. Μια χαρά με αυτό που. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνω εγώ στον εαυτό μου. Ναι, την Ανεξάρτητη. Και όχι, αγάπη μου γλυκιά. Έχει γράψει τους στίχους ο Στέλιος Αμαργωμένος, που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και το λέω έτσι με πάρα πολύ ειλικρίνεια, να γίνει καλά εκεί που είναι και να έρθει όπου είμαι και να χορέψει αυτό το ζεμπέκικο. Ξέρεις τι έχω και πλάκα με σένα. Και τη μουσική την έγραψε ο Πάνος ο Καπύρης. Ξέρεις είναι πλάκα με σένα, ότι έχεις πει 200 τουλάχιστον ζεμπέκικα. Νομίζω ότι μόνο οι παλιές, ναι, όπως είδε τραγουδίστες, ναι. Έχουν πει τόσο πολλά ζεμπέκια, δεν υπάρχει αυτό. Πάμε. Λοιπόν, σας τα αφιερώνω όλη μια την αγάπη. Πώς το λένε? Ό,τι μόνη.
σπίτι αντίκη μου δεν έχει αντίτιμο, ούτε βαρύτιμο κάτι να αφήσω. Θάλασσες πέρασα, σε ρημό έζησα, άμμο κι αλάτι αφήνω πίσω. Και κάτι ρούχα ακριβά που φόραγα, πέρασε η μόδα και θα τα ασκήσω. Ό,τι μου ανήκει είναι ένα σώμα, λίγο χώμα, μία ψυχή σε παρακαταθήκη. Αυτό υπογράφω στη διαθήκη. Ό,τι μου ανήκει είναι ένα σώμα, λίγο χώμα, μία ψυχή σε παρακαταθήκη. Αυτό υπογράφω στη διαθήκη. Ό,τι μου ανήκει είναι ένα σώμα, λίγο χώμα, μία ψυχή σε παρακαταθήκη. Αυτό υπογράφω στη διαθήκη. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, το φοβάρας, δεν σου φαίνεται στο look, φαίνεσαι πιο μοντέρνος, αλλά το μπουζουκάκι το... Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πες μου. Θέλω να πω ότι τα κομμάτια ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν σαν και στα παιδιά. Για μένα είναι πιο καλά τώρα το τελευταίο που είπες, θα τα αφιερώσω κι εγώ σε μένα. Ακριβώς. Θα τα αφιερώσω σε μένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Που ήρθες σήμερα εδώ και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και πιο πολύ πέρασα ωραία. Διότι σε ξαναείδα μετά από καιρό και σε είδα να είσαι 10 με 20 με 30, 40 φορές καλύτερα. Να είσαι καλά, Μανώλη. Τα τρέβω. Ευχαριστώ πολύ. For you.